Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός που είναι η πηγή κάθε καλού να είναι μαζί σας. Αδελφοί μου αγαπητοί, όλα τα πλάσματα που ο Θεός δημιούργησε και διατηρεί, όλα τα γεγονότα που Εκείνος με την πρόνοιά Του κατευθύνει, ακόμα και όσα έργα ανθρώπινα είναι καλά και προτρέπουν στο καλό, παρακινούν τις καρδιές και τα στόματα των πιστών να ευλογούν το Θεό, την πηγή κάθε καλού. Με την ακολουθία μας αυτή, ομολογούμε και πιστεύουμε ότι όλα συμβάλλουν στο καλό εκείνων που αγαπούν το Θεό. Διότι ξέρουμε ότι πάντοτε και σε όλα πρέπει να ζητάμε την βοήθεια και την ευλογία του Θεού, για να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Πατέρα μας και να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για τη δόξη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς. Αδελφοί μου, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε τον Θεό να σας δώσει όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του και για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστο σε Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον δοξασμένο και ισχυρό Θεό. Έτσι, θα έχετε σε κάθε περίπτωση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε το Θεό και Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων
που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από την σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας μετάφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση και μας συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Λόγος του Κυρίου. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Θεός αγαπά όλα τα πλάσματά Του και με την ευλογία Του τα συντηρεί. Ας Τον παρακαλέσουμε λοιπόν να μας χορηγήσει σήμερα πλουσιοπάλογα την ευλογία Του, να μας αναγεννήσει με την παρηγοριά Του και να μας διατηρεί στην αγάπη Του ψάλλοντας «Εισάκουσέ μας Κύριε, εισάκουσέ μας Κύριε». Αιώνιε Θεέ, Εσύ που δίνεις ένα υψηλότερο νόημα σε αυτή τη ζωή, αν από καρδιάς υπηρετούμε το θέλημά Σου, ευδόκησε να μας πλημμυρίσει με το πνεύμα της Αγιότητάς Σου, σε παρακαλούμε Κύριε. Εσύ που επιθυμείς τα δώρα Σου πολλαπλασιαζόμενα να επιστρέφουν σε Σένα και στους αδελφούς μας, δέξου την προσφορά της λατρείας και της αγάπης μας, σε παρακαλούμε Κύριε. Εσύ που μας βλέπεις πάντοτε με μάτια καλοσύνης, άκουσε τη φωνή αυτών που ελπίζουν σε Σένα, σε παρακαλούμε Κύριε. Εσύ που έστειλες τον Υιό Σου στον κόσμο για να αφαιρέσει την κατάρα της αμαρτίας και να μας φέρει την ευλογία Σου, ευδόκησε χάρη στον ίδιο τον Υιόν Σου να μας εμπλουτίσει με την ουράνια ευλογία Σου, σε παρακαλούμε Κύριε. Εσύ που ενστάλλαξες στις καρδιές μας το πνεύμα του Υιού Σου, χάρη στο οποίο φωνάζουμε «Αβά, Πατέρα», άκουσε τα παιδιά Σου που αναγνωρίζουν την καλοσύνη του Πατέρα και σε δοξάζουν, σε παρακαλούμε Κύριε. Εσύ που με τον θάνατο και την ανάγκη του Υιού Σου μας διάλεξες ως λαό Σου και κληρονομιά Σου, μη μας ξεχνάς τις ανάγκες μας και ευλόγησε την κληρονομιά Σου, σε παρακαλούμε Κύριε. Εισάκουσέ μας Κύριε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά Σου, ενθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως ας προσευχηθούμε. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, Εσύ που υπόταξες όλα τα πλάσματά Σου στους ανθρώπους για να προσφέρει ο ένας τον άλλον υπηρεσία αγάπης, άκουσε με καλοσύνη, σε παρακαλούμε, τις προσευχές μας με την οποία επικαλούμαστε την ευλογία Σου πάνω σε αυτόν εδώ τον αθλητικό χώρο, ώστε Σένα πάντοτε να θεωρούμε ως υπέρτατο αγαθό της ζωής και να εξυπηρετούμε τους αδελφούς μας με αγάπη, μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν. Ευλογημένος από όλα Θεός, να σας ευλογήσει όλα μέσω του Χριστού, ώστε όλα να συμβάλλουν για το καλό σας. Ήθε όλους τους εδώ παρόντες να σας ευλογήσει ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Thank you.
Πατέρα, κύριε Βουλευτά, κύριε Παρχέ, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρία Νομαδιακή Σύμβουλος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση και μια ιδιαίτερη υπερβολή. Σήμερα πρώτον για το ότι βρίσκομαι εδώ στη Μεσσίνη και για το δεύτερο για το έργο αυτό, το μικρό έργο ίσως, όπως φαίνεται, που εγκαινιάζουμε, αλλά μεγάλο στη σημασία του και έχει και μεγαλύτερη σημασία το πώς έγινε αυτό. Καταρχήν να τονίσω ότι σαν δημοσιογράφοι δεν είμαστε της λογικής ότι εγκαίνια, αγιασμούς, γιατί τα έργα που γίνονται είναι εκατοντάδες και τους έπρεπε κάθε μέρα κάτι να όμως ότι θεώρησα απαραίτητο να γίνει η τελετή που γίνεται σήμερα είναι και ο αγιασμός, αλλά και για να μαθευτούν ορισμένα πράγματα. Λόγοι μου λοιπόν που θα δείξω την τελετή είναι και δύο και τους θεωρώ και τους δύο σημαντικούς. Το πρώτο είναι ότι αυτό το έργο που έγινε εδώ σήμερα έγινε με τη συνεργασία πολλών φορέων και με τη συνεργασία της πόλης που είναι στην Ελλάδα. Για να είναι αυτό το έργο συνεργάστηκε ο Δήμος, συνεργάστηκε το Τοπικό Συμβούλιο, η Καθολική Επισκοπή, η Ενορία της Μεσσίνης, το Εφημέριο, ο Σύλλογος, η Τοπική Επιτροπή του Συλλόγου, η Νεολαία του χωριού, γιατί είναι σημαντικό, αλλά και όλο το χωριό. Γιατί βοήθησαν όλοι στο να γίνει αυτό το γήπεδο. Και με αυτή τη λογική θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να δουλεύουμε και έτσι πρέπει να προχωρούμε, γιατί άλλωστε ο σκοπός των φορέων, αλλά και του καθενός από εμάς που αγαπάμε το χωριό και θεωρεί ότι κάτι πρέπει να προσφέρουμε προσφορά στον άνθρωπο και προσφορά στο χωριό μας. Να αφήσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μας, να κάνουμε καλύτερα τα χωριά μας. Το πώς έγινε αυτό το έργο εδώ είναι σημαντικότατο, γι' αυτό θεωρούσα ότι κάτι έπρεπε να γίνει και να κοτσούν αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω και είναι και σημαντικό, ότι είναι το πρώτο αθλητικό έργο, θα το πω αθλητικό έργο, που γίνεται στα όρια του Δήμου. Σαν Δημοτική Αρχή έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα σημαντικό, το να γίνουν κάποιες αθλητικές υποδομές στην ενδοχώρα του νησιού. Και όχι μόνο στην ενδοχώρα του νησιού, γιατί δεν πάσχει μόνο η ενδοχώρα του νησιού από αθλητικές υποδομές, πάσχει η Τίνος από αυτό. Όταν τα άλλα νησιά δίπλα μας συζητάνε και έχουν κλειστά γυμναστήρια, δημοτικά στάδια με στίβο, κολυμβητήρια, εμείς τώρα ξεκινάμε στο να γίνει κάτι στην αθλητική υποδομή του νησιού. Να μην ξεχνάμε ότι πριν μέχρι, γιατί ας το πούμε και τώρα, ότι δύο γήπεδα έχει η Τίνος, ένα αυτό στη στενή και ένα στη χώρα, το οποίο στη χώρα έγινε μια προσπάθεια και αναβαθμίστηκε και τώρα γίνεται και στη στενή, θα πω στη συνέχεια. Επομένως, αν θέλουμε μια ανάπτυξη και αν θέλουμε να πάμε μπροστά σαν τόπος, είναι η υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε και την νεολαία. Η νεολαία είναι βασικά τέτοιες αθλητικές υποδομές για να βρει διέξοδο. Αυτή είναι μια υποχρέωση της τοπικής αρχής, είναι μια υποχρέωση της πολιτείας, είναι μια υποχρέωση όλων μας να γίνει κάτι και στις αθλητικές υποδομές στο Δήμο, στο νησί μας γενικότερα. Επομένως, το θεωρώ σημαντικό αυτό που έγινε εδώ και από εδώ ξεκινάει μια προσπάθεια η οποία πιστεύω σε ένα χρόνο θα έχει αλλάξει το τοπίο όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, τουλάχιστον στην ενδοχώρα του νησιού. Και ξεκαθαρίζω και λέω ότι μέσα στο 2005, δηλαδή δημοπρατείται το γήπεδο της Στενής. Δημοπρατούνται οι κερκίδες της Στενής, δημοπρατείται ο ηλεκτροφωτισμός της Στενής, το γηπέδο της Στενής. Να σημειωθεί ότι είναι εκεί εδρεύει η μοναδική αθλητικό σωματείο του Δήμου μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια με τις συνθήκες που δουλεύει και με το που βρίσκεται. Ίσως είναι παράδειγμα πως μίμησε προς όλες τις Κυκλάδες το που μπορεί και έφτασε και διατηρήθηκε η Αθλητική Ένωση της Στενής. Και το πώς δουλεύει η Αθλητική Ένωση της Στενής και με ποιους ανθρώπους δουλεύει και με τι μεράκι γίνεται αυτό. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Συν τα άλλα, επαναλαμβάνω, δημοπρατείται ο ηλεκτροφωτισμός και οι κερκίδες και συν τα άλλα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια μαζί με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε νεότερα όσο αφορά να μπει τάπητα σε ένα συνθετικό τάπητα, να μπει χλωτάπητα συνθετικός, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή.
Συνεχίζω. Μέσα στο 2005 δημοπρατείται το γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στην περιοχή Πάρλα στα κάτω μέρη ανάμεσα Κόμι με Καλονία. Μέσα στο 2005 και μιλάμε για σύγχρονα γήπεδα με όλες τις προδιαγραφές σε εθνικού επίπεδου. Δηλαδή για εθνικό πρωτάθλημα με αυτές τις προδιαγραφές έχει γίνει μελέτη και με αυτές θα δημοπρατηθούν. Συνεχίζω. Μέσα στο 2006 δημοπρατείται το γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ στο Φαλατάδο. Και μέσα στο 2006 δημοπρατεί το γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ στον Κάμπο. Με όλα αυτά που σας ανέφερα βλέπετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τις αθλητικές οικονομίες. Να ξεκαθαρίσω και κάτι. Ότι δεν είναι δυνατόν τα γήπεδα που σας ανέφερα γίνεται σε κάθε οικισμό. Είναι δυνατόν όμως, καταλαβαίνετε όσο έχουμε πιάσει βασικούς πόμους που γίνονται αυτά τα γήπεδα και τα στάδια, αλλά είναι βασικό το κάθε οικισμός και το κάθε χωριό να κάνει αυτό που έκανε η Μερσίνη. Με τη συνεργασία που έκανε η Μερσίνη να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε εδώ. Και να ξέρετε ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή σίγουρα είμαστε υποχρεωμένοι από τη δική σας προσπάθεια να είμαστε δίπλα σας και το ξεκαθαρίζω και θα είμαι δίπλα σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια γίνεται. Επομένως, θεωρώ ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, είναι μια γενναία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέταξε αυτά τα προγράμματα στο ΦΥΣΕΑ, παρόλο που τα περιμέναμε από ένα άλλο πρόγραμμα το 2004 που δεν περπάτησε, μια γενναία απόφαση γιατί θεωρούμε ότι οι αθλητικές υποδομές σε ένα σύγχρονο δήμο, σε μια σύγχρονη περιοχή που μιλάμε για ανάπτυξη, που μιλάμε να κρατήσουμε την νεολαία στα χωριά μας, που να κρατήσουμε τα χωριά μας ζωντανά, είναι απαραίτητο. Δεν θεωρώ ότι κάτι διαφορετικό θα πω. Επειδή θα μπορούσα να μιλάω, αλλά σας βλέπω όρθιος και δεν θέλω να μακρυπολίσω, θέλω να πω το εξής, ότι να επανέλθω στο πρώτο και να πω και να ευχαριστήσω ότι επαναλαμβάνω ότι για να γίνει αυτό εδώ ήταν μια ξεκίνησε λίγο το ιστορικό από μια προσπάθεια του Συλλόγου, των Εναθήνες, της Μερσίνης, η ενορία πάντα πρόθυμη. Η Καθολική Αρχιεπισκοπή, πρέπει να τονίσω αυτό και γενικά όλες οι εκκλησίες, γιατί θέλω να πω ότι όλες οι αθλητικές υποδομές γίνονται σε χώρους. Πάντα πάμε στην εκκλησία ή να μας τους παραχωρήσει ή να τους πάρουμε ένα συμβολικό ποσό. Εδώ το χώρο ακόμησε η ενορία της Μερσίνης, την οποία ευχαριστώ και τον Εφημέρη, ευχαριστώ το Ενοριακό Συμβούλιο και ας πω και έτσι νιώθω και μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν βρίσκομαι σε τέτοια έργα με τον πατέρα Φραγκίσκο, γιατί πριν λίγα χρόνια, δεν ήταν αρκετά, καθόμαστε στο ίδιο θρανείο και ήμασταν 3 χρόνια μαζί στο Λύκειο. Και είναι σημαντικό ότι βρεθήκαμε μετά από μια δεκαετία, εγώ δήμαρχος σε μια περιοχή και αυτό να επιμένει μια περιοχή στην ίδια. Και αυτό το θεωρώ. Και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του. Ευχαριστώ του συλλόγου. Τη νεολαία του χωριού, γιατί η νεολαία του χωριού έβγαλε μια λαχιοφόρο για να συνεισφέρει οικονομικά στο να γίνει αυτό εδώ το γήπεδο και μπράβο της, γιατί είναι δικό της. Να ευχαριστήσω τον έπαρχο και την Ομαρχιακή Αστυνομία για την παραχώρηση του Γκρέντερ για να μπορέσουμε να γίνει το έργο. Να ευχαριστήσω το τοπικό συμβούλιο, εδώ τον τοπικό σύμβουλο, του Δημοτικού Συμβούλου της περιοχής, γιατί χωρίς τη συνεργασία τη δική τους, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να γίνει το τι έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους κατοίκους εδώ του χωριού, γιατί όσους έχουν συνεισφέρει είτε οικονομικά είτε υλικά, γιατί ήταν εδώ με προσωπική εργασία και βοήθησαν, όποιος δεν μπορούσε να έρθει έβαλε χρήματα και είναι σημαντικό στην εποχή, επαναλαμβάνω, που ζούμε, να έχουμε τέτοια παραδείγματα. Είναι παραδείγματα ότι αγαπάμε το χωριό μας, ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι και ότι δεν μπορεί και ο Δήμος να τα κάνει όλα από μόνος του. Για να πάμε μπροστά χρειάζεται μια συνεργασία από όλους. Να ευχαριστήσω και την Αλεξάνδρα Σπό, την κυρία Ζαλόνη για την προσφορά, τα δίκτυα που έχει κάνει εδώ, αλλά όποιους και όποια έχει συνεισφέρει για να γίνει αυτό το σημαντικό γεγονός για την περιοχή εδώ της Μερσίνης και γενικότερα της ταινίας. Και να πω εδώ στα παιδιά και στην νεολαία ότι παιδιά αυτό το έργο είναι δικό σας, εσείς μαζί το κάνετε, αλλά εσείς θα το προστατεύετε όμως με αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, αγαπήστε το, χαρείτε το ότι είναι δικό σας και να είστε καλά και πάντα να συναντιόμαστε σε τέτοια γεγονότα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.
μεγαλυτεύουν, αλλά η σκέψη που περνάει από το μυαλό μου τη στιγμή αυτή είναι πως όποια θέση και αν κατέβουμε, είτε βρισκόμαστε στην εκκλησία να επιμένουμε την εκκλησία του λαού του Θεού, είτε εκεί όπου μας κάλεσε ο ίδιος ο λαός, το κάνουμε για να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, όπου και να βρισκόμαστε. Και η Εκκλησία έχει δείξει με το παραπάνω ότι συνεργάζεται με όλους εκείνους τους φορείς και το αποτέλεσμα, το απτό αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς για το καλό και των συγχωριανών μας, των θεσμών μας, ιδιαίτερα των νέων και των παιδιών μας. Για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους νέους πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι το μέλλον όχι μόνο της Εκκλησίας, αλλά και της κοινωνίας μας. Και με μεγάλη χαρά δέχτηκε η Νορία μας να παραχωρήσει το χώρο αυτό για να γίνει αυτό το μικρό αθλητικό κέντρο. Ευχαριστώ όλους εκείνους οι οποίοι συνεργάστηκαν για το σκοπό αυτό, μας βοήθησαν και ο Θεός πάντοτε να προσφέρει πλουσιοπάροχα την ευλογία Του στον καθένα μας ξεχωριστά. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για αυτά τα παιδιά, γιατί όταν αθλούνται σωστά και υγιείς άνθρωποι γίνονται στην κοινωνία μας και μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά για το κοινό καλό. Λοιπόν, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τους νέους μας και ό,τι γίνεται για αυτά τα παιδιά. Από τη σειρά μου. Θα κάλυψω και ο Δήμαρχος. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω την Επισκοπή που μας παρεχώρησε το χωράφι αυτό και το κάναμε ένα ωραίο αθλητικό κέντρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έπαρχο που μας διάθεσε τα μηχανήματα και όσους συνέβαλαν σε αυτή τη δουλειά που έγινε. Να ευχαριστήσω την τοπική επιτροπή, να ευχαριστήσω τα παιδιά του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου που και αυτά με τον τρόπο τους βοήθησαν πάρα πολύ και είμαστε σήμερα εδώ και να χαρούμε αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιο να πει κάτι, ευχαρίστως. Θες κάτι, κύριε Ρίγα. Έχω τι να πω. Το μόνο να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτού του έργου. Αποδεικνύουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο Δήμο. Μεγάλο σε όλα, δεν το λέμε για το Δήμαρχο μόνο ή για την έκταση. Και ότι ξεκινάει πάντοτε τα έργα από την νεολαία. Η προσφορά της Εκκλησίας είναι πάντοτε μεγάλη και το γήπεδο της στενής ανήκει στην Εκκλησία και τούτο εδώ ανήκει στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι μόνο η υλική προσφορά της Εκκλησίας, είναι και η ηθική και η προσφορά η προσωπική των ιερέων. Συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς. Μεταφέρω ξανά τη δέσμευση του Νομάρχη για το γήπεδο, το πλαστικό τάπητα της στενής και αν δεν καταφέρει να χρηματοδοτηθεί η Νομαρχή, να συγχρηματοδοτηθεί το έργο από τη Γενική Γραμματεία, πιστεύω ότι με το Δήμο που είναι τόσο μεγάλο θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Παιδιά, καλή μπάλα, τι να σας ευχηθώ. Και πάντοτε να αγωνίζεστε για τέτοια πράγματα. Συγχαρητήρια και σε εσάς, συγχαρητήρια στο χωριό μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Έμαθα ότι γινόντουσαν τα εγκαίνια αυτού του χώρου και θεώρησα υποχρέωσή μου για τους εξής λόγους. Καταρχήν γιατί η Μυρσίνη είναι ένα ζωντανό χωριό. Ένα χωριό που έχει δώσει και στο παρελθόν δείγματα συνεργασίας και αποτελεσματικότητας. Δεύτερον γιατί παρακολουθώ την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Εξομβούργου με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στα αθλητικά έργα και με παρεμβάσεις είτε προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε προς άλλους φορείς να μπορέσει να ολοκληρώσει μέσα στο 2006 όλα αυτά τα έργα τα οποία ανέφερε. Πιστεύω ότι η κατασκευή αυτού εδώ του γηπέδου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα σύγχρονο γήπεδο, γιατί από ό,τι ήδη ο Δήμαρχος είπε είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που έγινε από τους ίδιους τους κατοίκους, από το Δήμο, από την Ομαρχική Αυτοδιοίκηση και από τα παιδιά, το Σύλλογο
Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, έχει μεγαλύτερη αξία. Γιατί αναδεικνύει τη δυναμικότητα των τοπικών κοινωνιών, τη θέλησή τους και επίσης το χαίρεσαι καλύτερα το έργο και το εκτιμάς και το προσέχεις όταν έχεις ο ίδιος συμβάλει να γίνει. Η στενή δίνει το δρόμο εδώ στο Δήμο Εξομβούργου, δείχνει το δρόμο. Πιστεύω ότι μάλλον με την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει η κατασκευή του πλαστικού χλωροτάπητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα από τη Γενική Γραμματεία να το χρηματοδοτήσει. Και βέβαια θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο γιατί δέσμευσε χρήματα του προγράμματος της ΣΕΑ που κάποιοι άλλοι Δήμοι είχαν την πολυτέλεια ή την προτεραιότητα να τα πάνε σε άλλα έργα και τα δέσμευσε για να κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό πιστεύω ότι δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την νεολαία και επειδή η νεολαία είναι πολύ άριθμη στα χωριά αυτά και ειδικότερα στη Μερσίνη αλλά και στη Στενή, πιστεύω ότι είναι υποχρέωση όλων να στηρίξουμε τις απαιτήσεις της, τη βούλησή της και την επιθυμία της να διαθέσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο της. Να είναι καλορίζικο λοιπόν αυτό το αθλητικό κέντρο. Να προχωρήσουν γρήγορα τα σχέδια του Δήμου για την ολοκλήρωση και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων και να μπορέσει αυτοί οι χώροι να φιλοξενήσουν νέα παιδιά που θα αποτελέσουν το φυτώριο για τον τοπικό αθλητισμό αλλά και γενικότερα για τον αθλητισμό των Κυκλάδων. Καλορίζικο, καλή μπάλα και πάντα τέτοια δημαρχία. Να είστε καλά. Συχνά και είναι και βασικό το γεγονός ότι μπορεί και μαθαίνει η Τίνος, τουλάχιστον η Τίνος, γιατί αρκετοί από τα γεγονότα που καλύπτει η Αιγαίο τηλεόραση και ο φίλος μου ο Πάπης ο Κουλούρας μαθαίνω πόσοι βλέπουν και πόσοι παρακολουθούν το σταθμό από τα τηλέφωνα που με παίρνουν. Και είναι σημαντικό να μαθαίνει τουλάχιστον η Τίνος και οι υπόλοιποι το τι γίνεται μέσα στα χωριά μας. Γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.